Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με, τα, με την πρόσφατη είδηση για τον κύριο Μίχο, και που προφανώ αν πρέπει να πούμε κάτι για τον άνθρωπο αυτό, είναι ότι είναι κύριο, έτσι, κύριο με το τέρα κεφαλαίο. Θα ήθελα να το συζητήσουμε το θέμα, αν θέλετε κι εσεί, και καταρχά να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο ότι ίσω είναι το πιο δύσκολο επεισόδιο. Είμαι υπέρ από τη σειρά των επεισοδίων που έχω κάνει. Γιατί πώ να είσαι υπέρ με αυτό το θέμα, πώ να είσαι υπέρ. Δηλαδή, να είσαι υπέρ αυτή τη απονομή δικαιοσύνη. Ε, να είσαι υπέρ τη απονομή ε, γρήγορη, άμεση ε, δικαιοσύνη, χωρί παρεμβάσει, να είσαι υπέρ του να εξαρθρωθεί αυτό το κύκλωμα, το να έρθουν όλα αυτά τα πράγματα στο φω, πώ να είσαι υπέρ, ε, ή να είσαι υπέρ α πούμε να προστατευτούν τα θύματα, πώ να είσαι υπέρ. Αλλά α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα, κυρίε και κύριοι, είναι σαν καλό τερματοφύλακα. Είναι εξαιρετικά αποκρουστικά. Μιλάμε τώρα ε, για έναν κύριο, έτσι τον κύριο Μίχο, ο οποίο είπαμε ότι είναι κύριο με το σπατάλι οξυγόνου κεφαλαίου, για το ποιόν του οποίου ενημερωθεί προφανώ από την τηλεόραση και συγκεκριμένα από τον κύριο Μπαλάσκα, ο οποίο βγήκε στη τηλεόραση και μα ενημέρωσε για το τι είναι αυτό ο άνθρωπο. Γιατί προφανώ αυτό είναι ο ρόλο του κυρίου Μπαλάσκα είναι για να είναι για μα, α πούμε, ένα σηματοδότη, μια σημαδούρα, ένα φάρο να ξέρουμε να βγαίνει να μα ενημερώνει, να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι, αυτό είναι ο ρόλο του κυρίου Μπαλάσκα και του κυρίου ε, Κούγια. Έτσι, γενικά, να ξέρουμε πού τοποθετούνται αυτοί οι άνθρωποι για να καταλαβαίνουμε και πού είναι το σωστό, πού είναι απέναντι. Βγήκε λοιπόν ε, ο κύριο Μπαλάσκα και μα ενημέρωσε για τον κύριο Μίχο, για τον κύριο με το κακούργο κεφαλαίο, ότι είναι ένα ευπόλυτο πολίτη, ότι είναι ένα καλό οικογενειάρχη, ότι είναι ένα σημαίνον πρόσωπο στην κοινότητά του, ένα καλό επιχειρηματία, ο οποίο κατάφερε, κατάφερε πραγματικά με τον ιδρώτα του προσώπου του και την καλή του δουλειά να έχει την τελευταία δεκαετία 34 απευθεία αναθέσει έργων από το δημόσιο, από Υπουργεία και από το Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είχε ένα μικρό μαγαζί καθαριστικών ειδών και έπαιρνε αναθέσει με απευθεία ανάθεση από το δημόσιο διάφορα έργα. Το κατάφερε μόνο στο αυτό με το επιχειρηματικό του πνεύμα. Μιλάμε ότι συμμετείχε σε ανοιχτού διαγωνισμού απευθεία αναθέσεων, του οποίου γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Γιατί είναι ανοιχτή, μπορεί ο καθένα να συμμετέχει με το βίσμα το δικό του, να πει Α, εσύ ποιον ξέρει, εγώ ξέρω τον τάδε, Α, εσύ ποιον ξέρει, εγώ ξέρω εκείνον, Α, ο άλλο ξέρει, Α, παιδε, έσκασε υπερατού, ξέρει η εκκλησία. Να πάρει το έργο απευθεία, αλλά με ανοιχτό διαγωνισμό. Ο οποίο, παιδιά, μα έδειξε ότι πραγματικά λειτουργεί, λειτουργεί η αγορά, το αόρατο χέρι τη αγορά μπορεί να έρθει να σου κάνει high five. Μπορεί με τη σκληρή σου δουλειά, α πούμε, να καταφέρει να είσαι σε μια θέση στην οποία δεν μπορεί να είναι κανένα Άλλο με τη σκληρή του δουλειά. Μα μίλησε λοιπόν και για έναν οικογενειάρχη ο οποίο έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα πω εδώ πέρα γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν φάει. Τα ξέρουμε, μα έχουν έρθει από τι ειδήσει, δεν θα τα πω. Δεν θα τα πω γιατί είναι, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει κάποια πράγματα. Είναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δηλαδή που τον βλέπει και λε αν υπάρχει κάποιο που θα έπρεπε να είναι οικογενειάρχη, είναι αυτό. Αυτό. Αυτό θα έπρεπε να έχει οικογένεια. Πακού έχει παιδί και λε έχει παιδί και ανοίγουν τα μάτια σου σαν του Κυριάκου λε έχει παιδί. Που είναι αυτό ο άνθρωπο, είναι καλό οικογενειάρχη, έχει μία σύζυγο η οποία μόλι έμαθα αυτά τα πράγματα θύματα, επικοινώνησε με τη μητέρα του θύματο και τη είπε: Κοίτα, να δει, κοίτα τι έκανε. Εδώ πέρα μα ξεγέλασε, εννοείται, και παίρνουμε αποστάσει από αυτόν τον άνθρωπο. Πώ παίρνουμε αποστάσει, Κοίταξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Θα σα δώσω εγώ χρήματα, να μην προχωρήσετε την καταγγελία και θα σα βοηθήσω γενικά γιατί εμεί θέλουμε να τον τιμωρήσουμε. Πώ θα τον τιμωρήσουμε με το να μην βγει τίποτα στον αέρα. Φανταστείτε την αγωνία του εκεί που θα περιμένει δηλαδή να σκάσει κάτι να μην σκάσει. Μιλάμε για τρομερή τιμωρία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, άνθρωπο τώρα έτσι με το κατακάθι κεφαλαίο, ο οποίο ήταν στην εκκλησία, ήταν επίτροπο βέβαια γιατί ακολουθούσε τι τις, ε, τις γραφέ που έλεγε Άσε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Και πήγαινε ο Πέτρο και έλεγε ρε παιδιά, Μήπω όχι, Μήπω να μην. Δεν είναι και τόσο καλή ιδέα. Όχι, άσε τα παιδιά. Όχι, εσύ άσε τα παιδιά. Εσύ άσε τα παιδιά, γιατί τώρα δημιουργούμε και κακό προηγούμενο. Και θα ακολουθήσει το μέλλον και ένα παπάφιο. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο με το κτίνο κεφαλαίο. Τι είχε στο σπίτι του, είχε, είχε δύο όπλα, είχε 500 σφαίρε, είχε 20 μαχαίρια, είχε ξυφολόγχη. Γιατί τα είχε αυτά τα πράγματα. Γιατί προφανώ ήταν φιλήσυχο άνθρωπο. Ήταν φιλήσυχο τώρα, δεν ήταν σαν του άλλου, α πούμε, του εγκληματίε που πετάνε διαφημιστικά φυλάδια. Τα τρικάκια αυτού του σεσημασμένου, του γνωστού αγνώστου που πάνε και πετάνε εμπογέ. Είναι τρομοκράτε, ξεκάθαρα. Μιλάμε για έναν επιχειρη που πέρα από το γεγονό ότι έκανε τέτοια τρομερή καριέρα από ένα τόσο μικρό μαγαζί, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε σε διαγωνισμού δημόσιου. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φαίνεται και από τη δράση του ότι ήταν επιχειρηματία. Γιατί είδε εκεί το συμβάν και λέει: Κοίτα να δει εδώ πέρα υπάρχει μια επιχειρηματική ευκαιρία. Υπάρχει αγορά για αυτό το πράγμα. Υπάρχει κοινό και πρέπει να το ανοίξουμε στο κοινό αυτό το πράγμα. Και πραγματικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον τουλάχιστον 213 ανθρώπων από ό,τι ξέρουμε, οι οποίοι ναι, είπαν ναι, μα ενδιαφέρει το θέμα. Και οι οποίοι τι ήταν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για με το δεν το χωράει το μυαλό μου κεφαλαία, έτσι. Τι ήταν αυτοί, ήταν κακούργοι, ήταν διαστραμμένοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι των οποίων η παρουσία στην κοινωνία θα έπρεπε να μα φέρει όλου σε δύσκολη θέση, να συνειδητοποιήσουμε ότι η δράση του αποδεικνύει ότι έχουμε αποτύχει γενικά σαν κοινωνία, ότι έχουμε αποτύχει θεσμικά σε επίπεδο πρόληψη, σε επίπεδο κοινωνικών δομών, ότι χρειαζόμαστε επιγόντω κοινωνικό κράτο και δομέ, ότι θα έπρεπε να, να ντραπούμε όλοι για λογαριασμό του. Όχι, βέβαια. Αυτή ήταν. Πελάτε. και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, έτσι δεν είναι. Να, θα έρθει ας πούμε η αγορά και σου λέει εδώ χρειάζομαι αυτό. Ποιος είσαι εσύ που θα του πεις όχι. Έτσι τους λένε παιδιά και στα δελτιά και παντού. Πελάτες. Μέχρι αυτή τη στιγμή λοιπόν που γίνεται αυτό το βίντεο δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πληροφορίες, κάποιοι λένε ότι ε, είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, άλλοι κάποιοι ηθοποιοί, ένα ε, ένας ε, αντιπεριφερειάρχης με κάτι, κάτι δικηγόροι, κάτι που δεν τους ξέρουμε παιδιά πρέπει να τους προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους βασικά όταν λέμε όχι ανθρώπους, το, βασικά το αντίθετο έτσι. Πελάτες, πρέπει να του προστατεύσουμε. Δηλαδή, πώ θα του συμπεριφερθούμε, σαν να είναι οροθετικέ οι να του διαπομπεύσουμε, να του βγάλουμε στα μανταλάκια. Φυσικά και όχι. Δεν είναι οι είναι οι πελάτε, είπαμε. τι θα κάνουμε, θα του πιάσουμε και θα του πλακώσουμε στο ξύλο, και θα του βγάλουμε φωτογραφίε με Photoshop. Φυσικά και όχι. Τι είναι, 16χρονα, πούμε, να βλέπουν τον καλύτερο του φίλο να πεθαίνει από εξωστρακισμένη σφαίρα σε ευθεία βολή. Είναι εξέχοντα μέλη τη κοινωνία μα αυτοί οι άνθρωποι. Μα το είπε και η έγκριτη δημοσιογράφο εκεί πέρα, η οποία τι έκανε, παιδιά, έκανε τη δουλειά τη. Πήγε και δείξε φωτογραφίε του θύματο. Γιατί αυτό πρέπει να ξέρουμε το τι συμβαίνει όταν θύμα. Αυτό πρέπει να το μάθουμε και τα άλλα θύματα να παραδειγματιστούν, να πούνε Α, έτσι γίνεται αυτό. Καλύτερα να. Mm. Γιατί τι χρειάζεται τώρα αυτό το παιδί, χρειάζεται να ξέρουμε τη δική του ταυτότητα, παιδιά. Να ξέρουμε πού μένει, τι κάνει, να πάνε οι δημοσιογράφοι στο σπίτι του, να του πάρουν συνεντεύξει, να του πούνε μίλα μα, πε μα ξανά τι έπαθε, για να μην αφήσουν καμία ελπίδα να μην καταστραφεί ολοκληρωτικά η ζωή του. Πρέπει να γίνει επαγγελματική δουλειά. Λέω εδώ κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία, τι θα κάνουμε, κοτσομπολιό. Πρέπει να πάμε στο θύμα, να μάθουμε πού ήταν, τι φορούσε, αν. δεν μπορώ να το πω καν τέλο πάντων. Και συνελήφθη τέλο πάντων αυτό ο, ο άνθρωπο, το λύσαμε, η μεδαπό ή ήτανε. Παιδιά ήταν, ήταν, είναι από αυτού που έρχονται από το εξωτερικό και μα παίρνουν τι δουλειέ. Που πρέπει να πάει πηγόντω πίσω στη χώρα του. Δηλαδή εδώ, να γυρίσει εδώ. Και φορούσε, φορούσε παιδιά, ένα, μια ζακέτα του σχολείου από το οποίο αποφύτησε. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή είναι, αυτό είναι το μήνυμα που έπρεπε να περάσει στη συγκεκριμένη φάση. Να τον δούμε σε εκείνη τη φάση ότι φοράει αυτό. Που εγώ δηλαδή, αν ήμουν αυτό το συγκεκριμένο σχολείο, θα προβληματιζόμουν λίγο γιατί υπάρχει και ένα ιστορικό με, τον, με έναν άλλον, με τον Λιγνάδη, που ήταν πάλι, είχε μια τέτοια αντίστοιχη παρουσία σε αυτό το σχολείο. Και που περνάει το μήνυμα ότι. Εδώ πέρα, παιδιά, είμαστε. Τα παιδιά. Και αν μα βλέπετε τώρα όλου να είμαστε έτσι ψύχρεμοι, είναι γιατί, γιατί εμπιστευόμαστε του θεσμού, παιδιά. Εμπιστευόμαστε την παράδοση που έχουμε φτιάξει. Πήγε η μάνα του παιδιού στο αστυνομικό τμήμα. Τι έγινε, την έδιωξαν. Τι περιμένατε να γίνει, υπάρχει μια παράδοση που πρέπει να κρατηθεί. Δηλαδή, τζάμπα πήγε η μπίκα και έμεινε τρει μέρε άπλητη κι άλλου τη για να μαζέψουν DNA και δεν τη πήρανε τρίχε. Τζάμπα πήγε η άλλη στην Ειλιούπολη να κάνει καταγγελία και τη ένα από όροφο σε όροφο, λε κι είναι στο οίκα. Που και πάλι και αυτό το πράγμα πώ το έχει κάνει. Αστυνομικό παιδιά το είχε κάνει. Όλα αυτά τα κάναμε δηλαδή για να πάει η μητέρα τη άλλη στο αστυνομικό τμήμα και να τη πάρουν κατάθεση. Δηλαδή, θα καταστρέψουμε με μια κίνηση όλη την καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Εμπιστευόμαστε του θεσμού, του εμπιστευόμαστε και θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Θα προχωρήσει, θα φτάσει κάπου, α πούμε, σε μια εισαγγελία διαφθορά. Θα κινηθούν τα γρανάζια και θα απομακρυνθεί η εισαγγελέα διαφθορά από τη θέση τη. Εννοείται και στο δικαστήριο να πάει. Τι θα γίνει. Θα αναλάβει δράση ο γνωστό ποινικολόγο και ο οποίο, παιδιά, τι θα κάνει. Θα βάλει το θύμα, θα ζητήσει από το θύμα να αναπαραστήσει τι πράξει. Δηλαδή έχουμε κάποια εμπιστοσύνη σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο άλλο ο Λιγνάδη να έχει καταδικαστεί δύο φορέ και να είναι σπίτι του. Τζάμπα το κάναμε αυτό. Πιστευόμαστε τη δικαιοσύνη αρκεί ο θήτης να είναι. είναι σε θέση ισχύω, να έχει σχέση με, με τον κρατικό προπολογισμό με κάποιο τρόπο, να έχει, να έχει, κρατική θέση, να έχει εξουσία. Εκεί τα πράγματα ναι, θα πάρουν το δρόμο του. Και τι πρέπει να γίνει λοιπόν, και χαίρομαι που με ρωτάτε. Τι πρέπει να κάνουμε, καταρχά θα ασχοληθούμε με του θήτε, παιδιά. Πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με αυτό. Για το θύμα τώρα ποιο ασχολείται. Δηλαδή χρειάζονται για το θύμα τώρα να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο, χρειάζονται κρατικέ δομέ, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, χρειάζεται παιδεία. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Χρειάζεται κοινωνικό δηλαδή, είναι δυνατόν. Τι να το κάνει το κοινωνικό κράτο, αν μπορεί να έχει περισσότερη αστυνομία. Τα έχουμε λύσει αυτά. Τώρα για του θήτε. Για του θήτε, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να του κάνουμε ακριβώ τα ίδια πράγματα που έκαναν. Γιατί, ώστε να επιβεβαιώσουμε το εξή. Ποιο, ότι είμαστε εμεί το ίδιο με αυτόν. Όχι βέβαια. Με το να κάνουμε δηλαδή στον άλλον αυτά που κάνει, φτάνουμε στο ίδιο σημείο και εξισωνόμαστε. Φυσικά και όχι, παιδιά. Το γίνεται συλλογικά, γίνεται από όλου. Δεν παίρνει κανένα μόνο του την ευθύνη. Και εξάλλου δεν έχουμε εμεί καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Έχει δικιά μα κοινωνία, α πούμε, αυτό το, το χαριτωμένο που λέμε αυτό το θείο που κάθεται με την νεολαία. Έχουμε τέτοια περιστατικά σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε δεύτερο σπίτι. Εσεί θα μου πείτε δηλαδή ότι έχει σχέση η πτώση του βιωτικού επίπεδου και γενικά α πούμε το επίπεδο, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ατιμορρησία, ότι δίνει στου ισχυρού το πράσινο φω για να κάνουν ό,τι νομίζουν γενικά. Δηλαδή, εκεί θα μου πείτε. Όχι, παιδιά, όχι. Εμεί δεν είμαστε σαν του άλλου. Καμία σχέση δεν έχουμε εμεί με του άλλου. Μόνο που οι άλλοι είμαστε εμεί.